προσέγγιση σε αυτόν, να πιστεύουμε και να πιστέψουμε ολοκληρωτικά με όλη μας την διάνοια, με όλη μας το είναι στη δική του πάντοτε παρουσία και στο δικό του πρόσωπο, για να μπορέσει έτσι ο άνθρωπος όχι να γίνει πρόβατο, αλλά να αντιληφθεί ότι έχει έναν κειμένα ο οποίος νοιάζεται για αυτόν, ο οποίος μερικά για εκείνον, ο οποίος δεν διαφορεί, δεν κλείνει τα μάτια του απέναντι στον ανθρώπινο κόσμο και δεν έρχεται σε κάθε δοκιμασία την οποία αντιμετωπίζει ο άνθρωπος να του πει πως είναι μόνος, πως είναι εγκαταλειμμένος. Αλλά αυτή ακριβώς η εικόνα του καλού κειμένου, μία εικόνα η οποία συνοδεύει την Εκκλησία ήδη από τα πρώτα χρόνια της υπάρξεώς της, μέσα από αυτές ακόμα τις κατακόμπες, όπου χρειάζεται οι χριστιανοί να δημιουργήσουν τα πρώτα σύμβολα, εκεί λοιπόν, πέρα από το σημείο του Κοιμίου και Ζωπίου Σταυρού, ένα από τα σύμβολα τα οποία μένουν στην Εκκλησία διαχρονικών, είναι αυτός ακριβώς ο καλός τιμή, ο οποίος παραμιλίζεται με τον Ιησού Χριστό, παρομοιάζεται με εκείνον, ταυτίζεται με εκείνον ο οποίος θέλει να νοιαστεί για τα δικά του πρόβατα, για τα δικά του παιδιά, για τα δικά του ελεύθερα παιδιά στις δικές του ελεύθερες υπάρξεις. Όμως, πέρα από αυτά, ο Χριστός μας λέει ότι ο καλός κειμένος είναι έτοιμος να θυσιάσει τον εαυτό του απέναντι στη διαδικασία να προστατεύσει τα δικά του πρόβατα. Και αυτό το λέει ο Χριστός, διότι έχει προφητικό λόγο. Προφητεύει στους μαθητές του τι ακριβώς ήρθε να κάνει στον κόσμο. Ποια είναι η αποστολή του, και αυτή ακριβώς η αποστολή του ταυτίζεται με τη θυσία, διότι όχι απλά πρέπει να επαληθευτούν οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά διότι δεν θα μπορούσε με άλλο τρόπο να κατανοήσει ο άνθρωπος τι ακριβώς θέλει ο Θεός από εκείνον, εάν δεν μπορούσε ακόμα και να πεθάνει ο Θεός για αυτόν, ακόμα και να ταυτιστεί με εκείνον όπως έγινε στη σάρκωσή του με τον κάθε τελευταίο άνθρωπο, για να μπορέσει έστω με τη θυσία να αντιληφθεί ότι ο Θεός είναι πλέον κοντά, ο Θεός νοιάζεται για αυτόν και δεν ήρθε για να εγκαταλείψει τον κόσμο, αλλά για να παραμείνει μαζί του. Αυτή είναι η μεγάλη δυνατότητα την οποία προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Γίνεται ο κειμένας ο καλός, ο οποίος είναι έτοιμος να θυσιαστεί, είναι έτοιμος να ανέβει στο σταυρό, να δώσει το αίμα του και του κάθε ένα από εμάς, για να μπορέσουμε και εμείς μέσα από τη θυσία του να ξαναγεννηθούμε, να ξαναλυτρωθούμε και να αναβαπτιστούμε πνεύματι Αγίου, λαμβάνοντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος και με τον τρόπο αυτό να εγκαινιάσουμε μια νέα πορεία, μια πορεία εκκλησιαστική, η οποία θα είναι θυσιαστική, θα είναι ομολογιακή, θα είναι πορεία ταύτισης με τον Ιησού Χριστό και στην πορεία αυτή ο άνθρωπος θα πρέπει σε κάθε εποχή να δοκιμαστεί, να δοκιμαστεί η αντοχή του, αλλά ταυτόχρονα και η πίστη του. Να δοκιμαστεί η πίστη του απέναντι στον Θεό, ο οποίος πρέπει να πιστέψουμε ότι θυσιάστηκε για όλους εμάς. Και αυτή η θυσία συνδέεται με το πρόσωπο του Αγίου Σπυρίδωνος. Πώς ακριβώς, τον οποίο σήμερα εορτάζουμε και τιμούμε ως πολιούχο και προστάτη αυτής της ενορίας, τον μεγάλο Οικουμενάρχη, τον προστάτη πολλών περιοχών και κυρίως της Κερκύρας στην Ελλάδα μας, όπου φυλάσσεται ολόσωμο τον Τίμιο Λίψανόπλο, πώς λοιπόν συνδέεται το πρόσωπο του Αγίου μας με τη θυσία αυτή του Κυρίου μας, μέσα από το απολυτικό του, ακούμε ότι όταν λειτουργεί, έχει συλλειτουργούς αγγέλους. Όταν λειτουργεί επάνω στο θυσιαστήριο, ο Άγιος Σπυρίδωνας έχει από τον Θεό ξεωθεί να έχει την χάρη συλλειτουργεί του να είναι οι ίδιοι οι άγγελοι. Και ό,τι γίνεται στην Εκουράνια Εκκλησία, ο Άγιος το εγείωνε από την Επιγής. Έπρεπε να έχει δίπλα του αγγέλους, διότι η αγιότητά του, διότι η ιδιωτή του, διότι όλα όσα έδωσαν στον βιογράφο του τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποθυσάπησε και έδωσε σε εμάς για να μπορούμε να λατρεύουμε το πρόσωπό του και να ζητάμε τη βοήθειά του, να ζητάμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες του, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία παρέδωσαν αυτοί οι οποίοι τον έζησαν, μαρτύρησαν ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο αυτό, όπως είπα και εχθές, ταπεινό, με ιδιαίτερο χάρισμα την ταπείνωση, αλλά όταν όμως λειτουργούσε, όταν όμως βρισκόταν στο επουράνιο εκείνο θυσιαστήριο, το οποίο εικονιζόταν στην ελληνική παρουσία του, είχε τη δυνατότητα να έχει δίπλα τους λειτουργούς τους αγγέλους.
και αυτό το θυσιαστήριο, αυτή η Θεία Ευχαριστία, αυτή η λειτουργία η οποία κάθε φορά επαναλαμβάνεται, σε κάθε Θεία Λειτουργία, είναι ακριβώς το σημείο εκείνο το οποίο η θυσία του Κυμαίνα, του Ιησού Χριστού, συνδέεται με το πρόσωπο του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά και με το πρόσωπο κάθε Αγίου, ιερομάρτυρος, ιερέως, ιεράρχης, ο οποίος τελεί την Θεία Λειτουργία την ώρα αυτή, στο Ιεράνιο Θυσιαστήριο, όπου ο Χριστός μαζί με όλους τους Αγγέλους και τους Αγίους Ιεράρχες και Πρεσβυτέρους και Διακόνους συλλειτουργούν για να μπορεί να συνεχίζεται αυτή ακριβώς η Θεία Λειτουργία στον ουρανό. Αυτό ακριβώς το μεγάλο γεγονός το οποίο παρέδωσε ο Χριστός στον άνθρωπο μέσα από το μυστήριο Θυσίας Ευχαριστίας, το οποίο πάντοτε εικονίζει και θυμίζει τη θυσία του. Πάντοτε προεικονίζει τη σαρκική του αυτή πορεία και πάντοτε προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα τη ανανέωση με τον Θεό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Το λέω πολλές φορές και θα το πω και σήμερα με απλό τρόπο για να το καταλάβουμε όλοι μας. Πηγαίνουμε στον ιερό αυτόν χώρο, ο οποίος λέγεται Ναός του Κυρίου μας, για να μπορέσουμε μέσα από τη Θεία Λειτουργία, μέσα από τη Θεία Ευχαριστία, να ανανεώσουμε τη σχέση μας με εκείνον, τον Ιησού Χριστό, διότι αυτή ακριβώς η σχέση μέσα από το Άγιο Κτίριο, στο οποίο πραγματώνεται, τελειώνεται, λαμβάνει σάρκα και οστά, όταν ο Χριστός προσέρχεται στο Άγιο Κτίριο και λαμβάνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, η στιγμή εκείνη δεν είναι απλώς συμμετοχή του σε εκείνο ακριβώς το μυστήριο του Θείας Ευχαριστίας, δεν είναι απλώς η ταύτισή του με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά την ώρα εκείνη έρχεται η στιγμή που ανανεώνεται. Ανανεώνεται ο άνθρωπος εσωτερικά, ανανεώνεται η ψυχή του, λαμβάνει δύναμη και όλη αυτή την Θεία Χάρη από τον Θεό για να μπορεί να συνεχίσει τη δική του πορεία, τον δικό του αγώνα. Δεν μας έχει λοιπόν ποτέ ο Θεός εγκαταλείψει. Και κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το διότι οι μέρες αυτές οι οποίες διανύουμε είναι οι μέρες δύσκολες. Είναι οι μέρες που πάντοτε ο άνθρωπος έρχεται να δοκιμάσει όχι απλά τη δική του αντοχή, αλλά πολλές φορές να αμφισβητήσει ακόμα και αυτά τα αυτονόητα. Οι μέρες όπου θα εορτάσουν τα Χριστούγεννα, οι μέρες όπου δυστυχώς έχουν τύχει να γίνουν καθαρά εορταστικές ευκαιρίες για να μπορούν οι άνθρωποι να καταναλώνουν, και να καταναλώνουν και τίποτα περισσότερο και να μην αντιλαμβάνονται ότι τις ημέρες αυτές του δεκαημέρου που θα εορτάσουν τα Χριστούγεννα, την εορτή του Μεγάλου Βασιλείου, το νέο έτος, την περιτομή του Κυρίου μας και τα Άγια Θεοφάνεια, τις ημέρες αυτές μας δίνει τη δυνατότητα η Εκκλησία να αναγεννηθούμε. Και όχι να αγοράσουμε περισσότερα πράγματα, όχι να εξαντλήσουμε την δική μας καθημερινότητα στο να αποκτήσουμε περισσότερα υλικά αγαθά, αλλά να αντιληφθούμε ότι αυτές οι ημέρες προσφέρουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα της αναγέννησης, της αναβάπτισης, της μεταμόρφωσης της ψυχής του με χάρη από τον Θεό, την οποία θα προσφέρει απρόχειρα μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο πάντοτε η Εκκλησία προβάλλει, προτάσει ως κορονίδα, διότι για εμάς τους χριστιανούς αυτή είναι η πανηγυρίδα. Αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο πανηγυρίζουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε κάτι πιο λαμπρό να δείξουμε στην ανθρωπότητα, διότι αυτό ακριβώς παρέδωσε ο Χριστός και αυτό θέλει να συνεχίσει η Αποστολική μας Εκκλησία μέχρι όσο ο Θεός επιτρέψει αυτή να υπάρχει, ούτως ώστε μέσα από αυτήν ακριβώς την θυσιαστική συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία και εμείς να μετέχουμε στη θυσία αυτή την αέναη του Κυρίου μας, στη θυσία αυτή η οποία έγινε για όλους εμάς και αυτή ακριβώς η συμμετοχή μας να μας αναγεννήσει, να μας κάνει καινούργιους ανθρώπους, να μας κάνει πρόσωπα τα οποία, όσες και αν είναι οι αδυναμίες μας, όσες πολλές και αν είναι οι αμαρτίες μας, πάντοτε θα υπάρχει ο Θεός της αγάπης, ο Θεός του ελέους, ο Θεός της συγγνώμης, όπου με τη δική μας πάντοτε συγχώρεση θα είναι έτοιμος με τα χέρια ανοιχτά για να μας δεχθεί και πάλι και να ταυτιστούμε με εκείνον και να ανακαινιστούμε εν πνεύματι Αγίων. Έτσι λοιπόν συμβαίνεται η Θεία Ευχαριστία, η θυσία του καλού Κυμαίνα και τα δικά του πρόσωπα με το πρόσωπο του Αγίου, τον οποίο σήμερα εορτάζουμε και τιμούμε. Και αν θέλουμε πραγματικά να ακουμπήσουμε και εμείς στο δικό του πρόσωπο, να αισθανθούμε ότι είναι ο δικός μας Άγιος, το πρόσωπο το οποίο θα έχει σήμερα τη δύναμη να μεσητεύσει τον Χριστό μας για όλους εμάς, να ζητήσουμε και εμείς να λάβουμε το δικό του
όχι να συλλειτουργούμε με αγγέλους, αλλά να μετέχουμε όσο πιο συχνά μπορούμε στη Θεία Ευχαριστία. Να μετέχουμε όσο πιο συχνά μπορούμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χώρο και μεγαλύτερη ευκαιρία για να μπορέσουμε να τιμήσουμε τον Άγιο, να ταυτιστούμε μαζί του και συνεχώς να οδηγούμαστε στη δική μας αναγέννηση και ανακαίνιση. Το έχουμε ανάγκη όσο περισσότερο από ποτέ. Το ζητάει η καρδιά μας όσο οτιδήποτε περισσότερο άλλο, διότι αυτό ακριβώς, όπως είπα, ανανεώνει τον άνθρωπο και δίνει τη δυνατότητα της έναρξης και πάλι μία νέα αρχιμαχικής πορείας. Ας είναι λοιπόν ευλογημένο το όνομα του Θεού μας, που μας προσφέρει τέτοιες μεγάλες μορφές Αγίων, οι οποίες ταυτίστηκαν ακριβώς με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να κατανόησαν το μήνυμα της αποστολής του στον κόσμο. Ήρθαν να αντιληφθούν μέσα από τη ζωή τους τι ακριβώς θέλει ο Θεός από εμάς, και μέσα από το μυστήριο των μυστηρίων συνεχώς είχαν τη δυνατότητα να ανανεώνουν τη σχέση τους, την οποία και εμείς πρέπει να κάνουμε μέσα από τη συχνή παρουσία μας, μετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Χρόνια πολλά, αδελφοί.